Ολυμπιακός από τον πρώτο έχει πολύ δύσκολο έργο κόντρα στην Μπασκόνια, παίζοντας χωρίς Χάρη, Σουνέλης, Βεζέγκοφ, Λίβιο αλλά και Χαραλαμπούπολο. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, η ήττα από τους Βάσκους με 90-76 κρίνεται φυσιολογική. Θα μπορούσε όμως η ομάδα του Πειραιά να έχει διαφορετική τύχη στο μάτς. Θα μπορούσε να γίνει αυτό αν στο ξεκίνημα δεν έπαιζε άμυνα με τα μάτια, φοβούμενη τα φάουλ, ελέω του μικρού ρόστερ που είχε για το εν λόγω παιχνίδι. Η άμυνα με τα μάτια είχε ως συνέπεια η Μπασκόνια να προηγηθεί με 43-21. Από αυτό το σημείο όμως ο Ολυμπιακός άλλαξε τακτική και είχε αποτέλεσμα αυτή η τακτική, μειώντας στις αρχές της τέταρτης περίοδου σε 67-60. Μια φάση όμως στο συγκεκριμένο σημείο του έκοψε τις όποιες ελπίδες είχε για τη μεγάλη ανατροπή. Ο Σπανούλης είχε την μπάλα στην επίθεση του Ολυμπιακού, πήγε να περάσει τον Πίτερς και στην προσπάθειά του αυτή τον χτύπησε με το αριστερό του χέρι. Οι διαιτητές χρειάστηκαν να το δουν αρκετά στο βίντεο πριν αποφασίσουν και δώσουν τελικά αντιαθλητικό φάουλ. Η Μπασκόνια το αξιοποίησε αυτό και έκανε μπαμ μπαμ το 60-71, με τους Πειραιώτες να έχουν χάσει την ορμητική φορά που είχαν πάρει για την ανατροπή και τους Βάσκους εν τέλει να φτάνουν εύκολα στη νίκη. Ο Πιέρια Χένρι έπαιξε 35 λεπτά και ήταν αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στον Ολυμπιακό, στον οποίο είχε φτάσει πολύ κοντά πριν από μερικά χρόνια. Ο Χένρι είχε 17 πόντους, 6 rebound και 11 assist. Τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν συγκριτικά ο καλύτερος με 15 πόντους και 5 rebound.